Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα για ακόμα μια φορά μαζί σας στην Κομωτινή, στην παρουσίαση αυτού του εξαιρετικά αναλυτικού σχεδίου για το πόσο οραματιζόμαστε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα επόμενα χρόνια. Ζητώ συγγνώμη αν σας κουράσαμε λίγο και πράγματι αν έπρεπε να παρουσιάσουμε όλο το σχέδιο αναλυτικά θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο. Πιστεύω όμως ότι αυτό το κείμενο, αυτό το τεύχος το οποίο κρατάτε στα χέρια σας δεν αποτυπώνει απλά το όραμά μας για την περιφέρειά σας. Αποτυπώνει και μία ολόκληρη φιλοσοφία διακυβέρνησης για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση σημαντικών έργων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, συνεργάστηκε η κεντρική κυβέρνηση, το γραφείο του Πρωθυπουργού, Άκης ο Σκέρτσος, η Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, ο κύριος Κοντογιώργης, με σχεδόν όλα τα Υπουργεία, με την Περιφέρεια, τον αγαπητό Χρήστο, αλλά και με όλους τους δημάρχους, για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε σε ένα σχέδιο πολλά διάσπαρτα έργα, τα οποία όμως τώρα ενώνονται από ένα νήμα και από έναν συνεκτικό ιστό, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά σήμερα να είμαστε σίγουροι ότι το σχέδιο το οποίο σας παρουσιάσαμε θα γίνει πράξη, θα υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και βάσει συγκεκριμένων πολιτικών δεσμεύσεων, τις οποίες είμαστε σήμερα σε θέση να αναλάβουμε. Και το λέμε αυτό διότι αυτό το σχέδιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάνω από 360 έργα, σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ύψους πόρων που πρέπει να προωθηθούν, έχουν εξασφαλισμένους πόρους. Μεγάλη πρόκλησή μας δεν ήταν τόσο να βρούμε καινούριους πόρους, όσο να τους κινητοποιήσουμε, να τους οργανώσουμε, να τους προτεραιοποιήσουμε, το τονίζω πάντα σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, διότι οι τελικοί ιδιοκτήτες αυτού του σχεδίου δεν είμαστε εμείς η κεντρική κυβέρνηση, είστε εσείς, οι δημότες, οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που έχετε κάθε δικαίωμα να ελπίζετε και να οραματίζεστε για εσάς και τα παιδιά σας ένα πολύ καλύτερο μέλλον από αυτό το οποίο σας επιφύλαξαν προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Και δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά σε όσα υπόθηκαν σήμερα. Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω και σε λίγο στην κεντρική ομιλία την οποία διοργανώνουμε. Αλλά θέλω να συγκρατήσετε από την παρουσίαση η οποία σας έγινε το μεγάλο εύρος των παρεμβάσεων που καλύπτουν πραγματικά όλα τα πεδία πολιτικής τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη της πολύ όμορφης περιφέρειάς σας, με την οποία εξάλλου με συνδέουν, όπως γνωρίζετε, εξαιρετικά ασθενή δεσμοί, καθώς την έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές. Ξεκινώντας από τα ζητήματα των υποδομών, για τα οποία σας μίλησε αναλυτικά ο Κώστας ο Καραμαλής και τα οποία θα απορροφήσουν και το μεγαλύτερο ύψος των πόρων, τους οποίους είμαστε σε θέση να κινητοποιήσουμε, να σταθώ πολύ γρήγορα στη σημασία που αποδίδουμε στα τρένα, στις οδρομικές διασυνδέσεις. Έχει δίκιο ο Υπουργός όταν λέει ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εποχής των δρόμων. Έχουμε ακόμα εκκρεμότητες για τις οποίες είχαμε δεσμευθεί κάθετη άξονες διασύνδεσης με την Εγνατία. Η ίδια η ανακατασκευή της Εγνατίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πολύ επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση η οποία έφερε στο κράτος πολύ περισσότερους πόρους από αυτούς που φανταζόμασταν πριν από κάποια χρόνια. Όμως τα τρένα και οι συνδυασμένες μεταφορές, λιμάνια, δρόμοι, τρένα, μπορούν πραγματικά να ξεκλειδώσουν την αναπτυξιακή δυναμική αυτής της περιφέρειας, που όπως είπε και ο Άκης, είναι και πέρασμα και σταυροδρόμι. Πριν όμως μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει αυτό το δυναμικό να είναι σε θέση να μπορέσει να το ξεκλειδώσει. Ξεχωριστές αναφορές έγιναν στα λιμάνια, όχι μόνο στο λιμάνι της Καβάλας, όπου η ιδιωτικοποίηση προχωρά, αλλά και
στην εξαιρετικά μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ήταν προσωπική μου απόφαση να μην προχωρήσουμε τώρα στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Και αυτό το έκανα για λόγους οι οποίοι είναι και γεωπολιτικοί αλλά και οικονομικοί. Πιστεύω ακράδαντα ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει τόσο μεγάλη σημασία που σε αυτήν την εξαιρετικά σημαντική γεωπολιτική συγκυρία δεν έπρεπε να φύγει από τα χέρια του ελληνικού κράτους. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όπως υπόθηκε, ότι δεν θα επενδυθούν σημαντικοί πόροι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί. Σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ οριμάζουμε τις σχετικές μελέτες και βέβαια επειδή το λιμάνι αυτό έχει ενταχθεί πια στα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει και πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους. Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε μια πόλη με ξεχωριστά μεγάλη σημασία. Όχι μόνο γεωπολιτική, αλλά και ενεργειακή. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στην θεμελίωση μιας ακόμα σημαντικής επένδυσης που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, ένα ακόμα εργοστάσιο φυσικού αερίου με πολύ υψηλή απόδοση, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στις ήδη υφιστάμενες επενδύσεις που δρομολογούνται. Η Αλεξανδρούπολη ως σταθμός εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου για να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο της πατρίδας μας, των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη γεωπολιτική δύναμη μας δίνει αυτή η δυνατότητα να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη σπουδαία γεωγραφία της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας σε αυτόν τον σύνθετο κόσμο στον οποίο ζούμε. Και η Αλεξανδρούπολη είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα ενός γίγαντα ο οποίος ουσιαστικά ήταν εν υπνώση και ο οποίος τώρα ξυπνάει και μπορεί η ανάπτυξή της να συμπαρασύρει ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα σας μίλησε αναλυτικά ο Γιώργος Γιωργαντάς. Μεγάλα φράγματα, το σημαντικότερο αρδευτικό έργο, το έργο της μεταφορές των νερών του Νέστου στην πεδιά της Ξάνθης, είναι ένα έργο το οποίο επιτέλους είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει πράξη, μαζί με τα υπόλοιπα σημαντικά αρδευτικά έργα. Κληρονομήσαμε, ξέρετε, μια κατάσταση από το παρελθόν, πολύ πονεμένη ως προς τα μεγάλα αρδευτικά έργα. Μεγάλες καθυστερήσεις, εκκρεμότητες, το ίδιο συμβαίνει και σε περιοχές όπως στην Καστοριά, ας πούμε, που και εκεί λύνουμε ζητήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν και τον απόλυτο παραλογισμό συχνά να φτιάχνουμε φράγματα τα οποία γέμιζαν με νερό και μετά διαπιστώναμε ότι δεν είχαμε τα αρδευτικά δίκτυα προκειμένου να διοχετεύσουμε αυτό το νερό στους αγρότες. Όλες αυτές οι εκκρεμότητες λοιπόν που έρχονται από το παρελθόν τώρα αντιμετωπίζονται. Και σε μια περιφέρεια όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που είναι πρωτίστως αγροτική περιφέρεια, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι πραγματικό πεδίο συγκριτικού πλεονεκτήματος. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις πολιτικές μας σε σχέση με την άρδευση, αφορά τη δυνατότητα να μπορούμε να αξιοποιούμε τα συνεργατικά σχήματα για τα οποία δίνουμε πια, όπως είπε και ο Υπουργός, ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα, αφορά την τυποποίηση, αφορά τις νέες καλλιέργειες. Και αφορά τελικά τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα και με τον τουρισμό και με τον πολιτισμό. Η περιφέρειά σας δεν έχει την ίδια τουριστική ανάπτυξη με άλλες περιφέρειες της χώρας. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί αυτό το οποίο έχει να προσφέρει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι πραγματικά μοναδικά. Αν σκεφτεί κανείς τον πολιτιστικό πλούτο, τις πολιτιστικές διαδρομές, το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, τις προστατευμένες περιοχές από το Δέλτα του Εύρου μέχρι το δάσος της Δαδιάς και τα όμορφα δάση της Ροδόπης. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια περιφέρεια η οποία πραγματικά μπορεί να κάνει σημαντικότατα βήματα μπροστά ως προς την τουριστική της ανάπτυξη. Μια περιφέρεια η οποία απευθύνεται σε 50 εκατομμύρια δυνητικούς επισκέπτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν με το αυτοκίνητό τους, όχι κατά ανάγκη παίρνοντας ένα αεροπλάνο. Γι' αυτό και αποδίδω ξεχωριστή σημασία στην αναβάθμιση των πυλών εισόδου της χώρας μας. Μείναμε πίσω για να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας. Δεν τα έχουμε κάνει όλα καλά. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Αυτό το έργο έχει ακόμα μείνει πίσω. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, στους κήπους να παρουσιάζεται αυτή η συγκριτική εικόνα, η οποία και μας αδικεί ως χώρα, ταυτόχρονα δυσχεραίνει πάρα πολύ
και τις μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και το ίδιο ισχύει και για συνοριακούς σταθμούς με τη Βουλγαρία. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο για το πώς μπορούμε να παρέμβουμε, να κάνουμε την είσοδο και την έξοδο από τη χώρα μας πιο εύκολη, πιο γρήγορη. Ξέρετε ότι πολιτικά έχουμε στηρίξει και πολύ την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη του Σέγγεν. Έχουμε ακόμα κάποιες καθυστερήσεις, αλλά πιστεύω ότι και το ζήτημα αυτό μέσα στον επόμενο χρόνο θα μπορεί να δρομολογηθεί. Χωριστή σημασία, το ξέρετε, αποδίδω στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Είχα έρθει και θυμάμαι ακόμα, κάποιοι από εσάς ήμασταν μαζί σε αυτή την επίσκεψη που είχα κάνει και ακόμα τη θυμάμαι στο Δέλτα του Εύρου, όταν ήμουν ακόμα πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σωστά το είπε ο Γιώργος, μ' άρεσε αυτή η φράση, είναι ένα θησαυροφυλάκιο. Η επικοινωνία μας ανοιχτό, αρκεί να μην μπούμε και το ρημάξουμε. Και γι' αυτό και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποκτά τόσο μεγάλη, τόσο ξεχωριστή σημασία. Αυτό αφορά την οργάνωση του χρόνου, τα τοπικά χωρικά σχέδια, τα οποία για πρώτη φορά δρομολογούνται σε αυτήν την έκταση, αλλά και την προστασία από τις φυσικές καταστροφές και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ξέρετε πόσο ταλαιπωρηθήκαμε, το ξέρετε πολλοί από εσάς που δουλέψατε μέρα νύχτα στην δύσκολη πυρκαγιά την οποία είχαμε στη Δαδιά. Τελικά, ευτυχώς, η ζημιά ήταν μικρότερη από αυτό το οποίο αρχικά εκτιμούσαμε. Αυτό το οποίο δεν σας είπε ο Γιώργος όμως, ήταν ότι μέρος του προγράμματος Αντινέρου ήταν και η διάνοιξη σημαντικών αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων στη Δαδιά, που μας επέτρεψε να έχουμε πρόσβαση στο δάσος, γιατί τα πράγματα αλλιώς θα ήταν πολύ πολύ χειρότερα. Μίλησε ο Τάκης αναλυτικά για τα ζητήματα της ασφάλειας. Και θυμάμαι πολύ έντονα και βιωματικά εκείνο το πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας, όταν επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες, οι οποίες ήδη είχαμε, γιατί δεν ήμασταν απροετοίμαστοι, για την απόλυτη εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος από την Τουρκία και την οργανωμένη προώθηση δεκάδων χιλιάδων κατατρεγμένων ανθρώπων και την προσπάθειά τους να εισέλθουν στη χώρα μας. Και εκεί είπαμε όχι. Είπαμε όχι, προστατεύσαμε τα σύνορά μας. Τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και εφαρμόσαμε, ουσιαστικά ήταν το πρώτο βήμα για να εφαρμόσουμε μια αυστηρή αλλά και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία στηρίζεται στην προστασία των συνόρων, αλλά ταυτόχρονα και στην φροντίδα και στην απόδοση ασύλου σε αυτούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα και οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Στην προστασία των συνόρων και στην ασφάλεια των ακριτών μας δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω. Φράχτης, ο οποίος ήδη κατασκευάστηκε ένα κομμάτι του, θα συνεχίσει να κατασκευάζεται, θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, αν αυτό είναι απαραίτητο, διότι δυστυχώς η Ευρώπη, άλλος ένας μικρός ευρωπαϊκός παραλογισμός, δεν χρηματοδοτεί αυτό το οποίο αποκαλούμε τεχνητά εμπόδια. Δεν πειράζει, θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Έχει η οικονομία μας πια τη δυνατότητα να μας επιτρέπει να επενδύουμε στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας. Και θέλω να τελειώσω αυτήν την έτσι, σύντομη επισκόπηση των όσων ακούσατε με μια ξεχωριστή αναφορά στα ζητήματα που αφορούν στην υγεία και στην παιδεία. Ξέρω τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ακόμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όμως έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, προσθήκη σημαντικού νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, νέου εξοπλισμού, παραδείγματος χάρη καινούργιες ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως έχουμε μπροστά μας ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο σχεδιάζουμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε. Για μένα προσωπικά η υγεία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα περισσότερα. Και εδώ πέρα βέβαια στην Κομωτινή, Ευρυπίδη, έχουμε τη μεγάλη τύχη, σεβασμιότατε, να μπορούμε να αποκτήσουμε σύντομα το 2025 το πιο σύγχρονο νοσοκομείο στη χώρα. Μια
μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι για όσα έχει προσφέρει στη χώρα. Η δικιά μας δουλειά είναι να το στελεχώσουμε, να το οργανώσουμε και τελικά το νοσοκομείο αυτό να αποτελέσει πρότυπο για το πώς πρέπει να γίνουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι όταν δημιουργείται μια υπερσύγχρονη τέτοια δομή υγείας στην περιφέρεια, αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, δεν αφορά μόνο τους πολίτες της Ροδόπης, της Κομωτινής, αυτό μπορεί να γίνει και πόλος προσέλκυσης κατοίκων, επενδυτών, συνταξιούχων, διότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, και το είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, στην περιφέρειά σας, επίπεδο επενδυτικό είναι εντυπωσιακό. Ξεκλειδώνεται το αναπτυξιακό δυναμικό της περιφέρειας. Έχουμε δώσει ένα πλαίσιο όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συνδέοντας διαφορετικά κίνητρα και η τοπική επιχειρηματικότητα ανταποκρίνεται. Έχουμε μονάδες εδώ πέρα παραγωγικές, στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες δεν πρωταγωνιστούν μόνο στην εγχώρια αγορά, έχουν δυνατότητα να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες στο αντικείμενό τους, είτε μιλάμε για υψηλή τεχνολογία στη Δράμα, είτε μιλάμε για μπαταρίες, είτε μιλάμε για φαρμακευτική βιομηχανία, είτε μιλάμε για προχωρημένη αγροδιατροφή. Σωστά υπόθηκε ότι η μεγαλύτερη επένδυση αγροδιατροφής η οποία έχει γίνει στη χώρα, έχει γίνει εδώ, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δράμα, υδροπονική. Ντομάτα δείχνει το μέλλον, αν θέλετε, του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία και η παραγωγικότητα θα πρέπει να γίνουν μέρος του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά όμως, και να κλείσω με αυτό, χρειάζονται εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Είχα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα έλεγα αισιόδοξη συνάντηση πριν έρθω να συμμετέχω σε αυτήν την ημερίδα με την καινούργια διοίκηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι το Πανεπιστήμιο έχει καταφέρει να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις πολύ σημαντικές δυνατότητες που δώσαμε στα δημόσια πανεπιστήμια μας με τον καινούργιο νομοπλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο να είναι όχι απλά ένας περιφερειακός, αλλά ένας εθνικός πρωταγωνιστής στο νέο μεγάλο άλμα το οποίο πρέπει να κάνει η τριτοβάθμια εκπαίδευσή μας στο μέλλον. Να καταρτήσει, να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά των Ελληνίδων και των Ελλήνων, κυρίως όμως των νέων παιδιών που θα θελήσουν να παραμείνουν εδώ πέρα και να προκόψουν στον τόπο τους. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες για τα θέματα αυτά σήμερα το απόγευμα. Θα στηρίξουμε όμως το Δημοκρίτιο επιτελεί, ειδικά εδώ στη Θράκη, έναν εθνικό ρόλο που τολμώ να πω ότι ξεφεύγει από τα στενά όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, για να μην σας κουράσω άλλο, λέγοντάς σας ότι το έργο το οποίο παρουσιάσαμε, αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αυτά τα οποία κάνουμε, αυτά τα οποία θα κάνουμε, είναι η καλύτερη απόδειξη του πώς θα αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή μας την πολιτική. Είμαστε εδώ για να λύνουμε τα δικά σας προβλήματα, πρώτα και πάνω απ' όλα, και σε εσάς λογοδοτούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών στο τέλος της τετραετίας, θα μπορούμε να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας πούμε με ειλικρίνεια ότι αυτά για τα οποία δεσμευθήκαμε ήμασταν συνεπείς και τα πράξαμε, αλλά έχουμε πολλά περισσότερα ακόμα να κάνουμε στο μέλλον. Αλλά για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια από ψέματα και από υποσχέσεις που δεν έγιναν ποτέ πράξη, πρέπει να αφήνουμε το έργο μας να μιλάει. Το έργο μας είναι πολύ και σημαντικό και εδώ πέρα, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς ήμασταν η κυβέρνηση που έλυσε το θέμα του 12%. Το ξέρετε καλά. Από τα μεγάλα λοιπόν μέχρι τα μικρά, όπως το ζήτημα του καθαρισμού των δασών γύρω από την πόλη της Ξάνθης, το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει είναι σημαντικό και θέλουμε να μιλάει το έργο μας. Δεν μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, δεν μας αρέσει η επικοινωνία για χάρη της επικοινωνίας. Και να θυμάστε κάτι, αυτοί οι οποίοι έχουν έργο και μπορούν να μιλούν για το πώς οραματίζονται, όχι θεωρητικά, αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό ευχολόγιο, αυτό είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε πιστικά για την Ελλάδα του μέλλοντος, ναι, θα συγκρουστούν με αυτούς οι οποίοι θα μηδενίζουν, θα σκανδαλολογούν, θα πολλώνουν. Είμαι σίγουρος όμως ότι η κοινωνία θα τους αφήσει τελικά
πίσω. Και θα επισκεφθούν και πάλι την παράταξή μας, την Νέα Δημοκρατία, ως μια μεγάλη δύναμη προοδευτικής ανατροπής, η οποία έχει και το σθένος και το θάρρος, αλλά και τις γνώσεις πια, να μπορέσει να οδηγήσει όχι μόνο τη δικιά σας περιφέρεια και την Ελλάδα στη θέση που πραγματικά της αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.